Νομίζω ότι για όσους εξημών και είστε μεταξύ αυτών, έχει ένα μέτρο σύγκρισης του πόσο οργανώνεται φέτος το Rally Ακρόπολης στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια. Και πόσο οργανώνονταν πριν από κάποια χρόνια, θα διαπιστώσατε ήδη σημαντικές διαφοροποιήσεις και προσθήκες. Εγώ είχα την τύχη και την ευκαιρία χθες το πρωί να επισκεφθώ τον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και πράγματι η διαφορά είναι ορατή, όχι σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, αλλά σε σχέση με αντίστοιχες διοργανώσεις του παρελθόντος. Κάτι αντίστοιχο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, κεντρική πολιτική κατεύθυνση υπό τον συντονισμό του Λευτέρη του Αυγενάκη, γίνεται για όλη τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης από την Πέμπτη. Ακεί να σας πω, για να έχετε μία αίσθηση της καλής οργάνωσης, ότι μόλις λάβαμε όλοι οι mail που είμαστε πέριξ πλατεία Συντάγματος, του πώς θα πρέπει να κινηθούμε την Πέμπτη Ναι. και τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, έτσι ώστε να είναι το βέλτιστο στην εκκίνηση που θα γίνει και στην πρώτη δική διαδρομή εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Άρα είμαι απολύτως βέβαιος ότι καταρχήν οι αγώνες θα είναι απολύτως επιτυχημένες. Αυτό θα είναι το εφαλτήριο για να μονιμοποιηθεί η διεξαγωγή των αγώνων στην Ελλάδα και στην περιοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να στηριχθούμε πάνω σε αυτά τα οποία κάναμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές και να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πρέπει να πάρουμε άριστα, δεν έχουμε περιθώριο, τη διοργάνωση και την αγαπούμε και την επιθυμούμε και τη στηρίζουμε ως τόπος και ως κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και η επόμενη μέρα θα μας βρει σε μια πλεονεκτική θέση για την διοργάνωση, αλλά και για την αξιοποίηση αυτού του χώρου που περιμένουμε πώς και πώς. Έχουμε το σχετικό πλάνο. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι πρωταγωνίστρια η περιοχή της ΠΕΛ όσον αφορά την ανάπτυξη της Λαμίας και της Φθιώτιδας. Κοιτάξτε, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας είναι ένα ζωτική σημασία περιουσιακό στοιχείο. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια για αυτό και έχω έφυσα αρκετές επικοινωνίες και με τον Δήμο και με την Περιφέρεια και με το Επιμελητήριο. Η άποψή μου είναι το περιουσιακό στοιχείο καταρχήν ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα για καθαρισμό του χώρου και για το Ράλι Ακρόπολης στον Δήμο Λαμιών. Θα πρέπει συνεπώς με βάση τις προτεραιότητες που υπάρχουν από την τοπική κοινωνία, πάντα ακούγοντας όμως τους πλέον ικανούς και έμπειρους πάνω σε αυτά τα θέματα, να δρομολογήσουμε μόνιμες, σοβαρές υποδομές, με σημαντικό πράσινο, στην εν λόγω περιοχή. Και η δική μου εισήγηση, όπως την είχα καταθέσει και άλλες φορές και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής Δημοτικού Συμβουλίου, είναι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα, στην Πυρκάλη. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι ειδικοί, αυτοί που γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται οι χώροι, βεβαίως υπό τις κατευθύνσεις της τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής κυβέρνησης, να δρομολογήσουμε μέσα από μια σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τη βέλτιστη αξιοποίηση με μόνιμα χαρακτηριστικά του χώρου. Και είναι πρόδειλο ότι οι εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για το Ράλι Ακρόπολης, με δεδομένη την επιθυμία όλων μας αυτό να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και στο μέλλον, να αποτελέσει πυλώνα της όλης προσπάθειας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε τάχιστα και άμεσα.